Εδώ για να εκλέξουμε νέον αντιπρόσωπο, δεν έχουμε διοικητικό συμβούλιο στο νομό. Κάθε νομός όλη την Ελλάδα εκλέγει ένα αντιπρόσωπο, το οποίο αυτό πρέπει να γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο στην ουσία τώρα του Φεβρουαρίου, γιατί στο 17 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη θα λάβει η χώρα η Γενική Συνέλευση Πανελλήνια όλων των ιδιοκτητών των φωτοβολταϊκών στέγης της Ελλάδας. Ο οποίος σύλλογος αυτός, ο Πασιφός, αυτή τη στιγμή απαριθμεί πάνω από 8.000 μέλη. Είναι πάρα πολλά τα μέλη. Σήμερα, όπως σας είπα, στη Γενική Συνέλευση εδώ, έχει σαν σκοπό κυρίως να γίνουν αυθαιρεσίες για εκλογή αντιπροσώπου και αναπληρωματικών αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν για 2 χρόνια την Αρκαδία στις Πανελλήνιες Συνελεύσεις. Και κατά δεύτερο λόγο, να γίνει μια ενημέρωση όσων παρευρεθούν για το τι δράση του Συλλόγου μέχρι τώρα, το τι γίνεται, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Τα οποία προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουν να κάνουν κυρίως με τον νόμο του 2014 του Μαρτίου, το οποίο στην ουσία αυτός κατά παράβαση έκοψε μονομερώς τις συμβάσεις όλων των ιδιωτικών φωτοβολταϊκών στέγης και μειώθηκαν οι τιμές απόδοσης των φωτοβολταϊκών από 10% μέχρι και 40%. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης, οι οποίοι βάλανε ενέχεια ακόμα και τα σπίτια τους, δανείστηκαν από τράπεζες. Έχουμε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο. Αυτό σε γενικές γραμμές. Τα προβλήματα, όπως είπα, είναι πάρα πολλά, γιατί είχαμε υποσχέσεις σε παρελθόν από όλες τις κυβερνήσεις προεκλογικά. Μετεκλογικά όμως, παρόλο που δεσμεύτηκαν ότι θα κοιτάξουν την αδικία, όπως είναι το συνήθες σπορ της Κολοτούμπας, όλοι αλλάξανε γνώμη και θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία αδικία. Εμείς έχουμε βέβαια κινηθεί ως σύλλογος με καταξιωμένους δικηγόρους και με μελέτες που έχουμε κάνει τελευταία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουμε κινηθεί στην κατεύθυνση των αγωγών, οι οποίες γίνονται ομαδικές, γύρω στα 100 άτομα ανακατηγορία. Έχουμε ξεκίνησει ένα δικαστικό αγώνα, ο οποίος λόγω βέβαια της απεργίας των δικηγόρων πήγε πίσω το 2016 και μέσα στο 2017 ξεκινάει ένα μπαράζ αγωγών ομαδικών, κυρίως σε πρώτο βαθμό τώρα σε αστικά δικαστήρια, κατά της ΔΕΗ για θέτηση όρων συμβολαίου. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η περίπτωση, τα αποτελέσματα των αγωγών και στην πορεία, πάντα με τη συμβολή του δικηγόρου μας και το δικηγόρο μας που έχουμε, θα δούμε πώς θα κατευθυνθούμε, αν θα προχωρήσουμε και σε διοικητικά, ακόμα και σε πολιτικά δικαστήρια, όπως το Συμβούλιο της Επιγραδίας. Να πούμε λίγο στην Αρκαδία πώς είναι. Στην Αρκαδία συνολικά, ναι, τα μέλη του Συλλόγου είναι γύρω πάνω στα 50. Και καλό θα είναι, επί της δοθής ευκαιρίας, να καλέσουμε όλους τους κατόχους των φωτοβολταϊκών στέγης, οι οποίοι ενδιαφέρονται, και μέσω στο ίντερνετ, άμα πατήσουν και ψάξουν τη λέξη Πασιφός, που θα τους κατευθύνει το ίντερνετ, να δουν τις δράσεις και να δουν τηλέφωνα. Και στην ιστοσελίδα αυτή αναφέρονται και τα τηλέφωνα των αντιπροσώπων κάθε νομού, στα οποία μπορούν πια τηλεφωνικά, έτσι και διαζώσεις, να ρωτήσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλουν, να εγγραφούν στο σύλλογο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν ακόμα και δικαστικά τα απολεσθέντα εισοδήματά τους από το παρελθόν. Να μας πείτε έτσι ένα παράδειγμα, ποιο είναι αυτό το ποσό που έχετε χάσει? Σας είπα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των κατόχων φωτοβολταϊκών στέγης, η μείωση του κουρέματος που έγινε ήταν μονομερής. Όταν λέω μονομερής, θα καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι, όταν υπογράψαμε τις συμβάσεις με τη ΔΕΗ, υπήρχε η λεγόμενη fix τιμή, συμφωνημένη τιμή από τη ΔΕΗ, που ήταν γύρω στα 49 με 50 λεπτά. Αυτή τη στιγμή στους περισσότερους είναι κάτω από 34, στους περισσότερους. Άρα μιλάμε για ένα κούρεμα της τάξης το 40%.
Σας απαντάω δηλαδή ότι το κούρεμα είναι γύρω στο 30%. Υπάρχει απώλεια σε δήμο 30%. Και θα ήθελα, επειδή ακούγεται γενικότερα για τα φωτοβολταϊκά, ότι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, ότι ήταν μια φούσκα που ξεφούσκωσε, ισχύει κάτι τέτοιο. Και ότι έτσι υπάρχει μια απογοήτευση. Θα σας πω, στην πορεία, όταν είναι φωτοβολταϊκά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά στέγη και είναι και τα φωτοβολταϊκά που είναι σε πάρκα και είναι και τα φωτοβολταϊκά που έχουν μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, που έχουν ολόκληρες μονάδες και πάρα πολλά μεγαβάτ. Στην πορεία αυτό αποδείχθηκε. Μιλώντας όμως για τα φωτοβολταϊκά στέγη, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση, όλα τα φωτοβολταϊκά, ποια ήταν η μεθόδευση, οι κακοί χειρισμοί που γίνανε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι είχαμε ένα στόχο μέχρι το 2020 να πιάσουμε το ποσό των ανανεώσιμων πηγών και μέχρι το 30 έχουμε και άλλο ένα ποσό, και επειδή δεν υπήρχε κανένα φίλτρο, μα κανένα φίλτρο, στην παροχή αδειών, τόσο σε πάρκα που λέμε, σε χωράφια, στη γη, όσο και στα φωτοβολταϊκά στέγη, αυτό το ποσό υπερκαλύφθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Όμως, τα φωτοβολταϊκά στέγη, και το τονίζω αυτό, δεν έχουν κάνει καμία σχέση σαν κατηγορία με τα φωτοβολταϊκά που βρίσκονται κάτω, που είναι μεγάλης απόδοσης. Έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι καταρχάς μικρά. Ο λόγος ο οποίος δόθηκε άδεια σε ιδιώτες και σε οικογενειάρχες, ας το πω έτσι, ήταν καθαρά να στηρίξει το οικογενειακό εισόδημα μέσω μιας, στην ουσία μέσω συμψηφισμού του ρεύματός τους με αυτό με το παραγόμενο και λόγω του γεγονότος ότι είναι μέχρι 10 κιλοβάτ, είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν έχει την έννοια της επιχείρησης, ούτε να κρατήσει κάποιες βιβλία. Έχει πάρα πολλά καλά ωφέλη τα κυκλικά φωτοβολταϊκά. Ήταν κοινωνικός ο λόγος στήριξης και δημιουργίας των οικιακών φωτοβολταϊκών. Τα κυκλικά φωτοβολταϊκά, καταρχάς, είναι μέσα στο νησό της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι διασπαρμένα σε μία πόλη. Πράγμα που σημαίνει ότι την ΔΕΗ τη βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι αν υπάρχει ένα ζήτημα blackout ή οτιδήποτε ή κάποια πτώση τάσης, αυτά βοηθούν πάρα πολύ στη συντήρηση ακριβώς της πόλης. Και είναι πάρα πολλά ακόμα τα θετικά στοιχεία, τα οποία όλα αυτά τα θετικά στοιχεία τα έχει, σας είπα προηγουμένως, σας ανέφερα, ότι ο κ. Καλιαμπάκος, ο οποίος είναι καθηγητής του Κοτσοβίου Πολυτεχνείου, έχει κάνει με την ομάδα του μια μελέτη εμπεριστατωμένη, η οποία αυτή μελέτη καταδεικνύει την ωφελημότητα των οικιακών φωτοβολταϊκών και το γεγονός ότι αυτό είναι εμπεριστατωμένη και με σφαγίδα του Κοτσοβίου Πολυτεχνείου και καταδεικνύει ότι η τιμή, όχι η κουρεμένη η τιμή, ακόμα και η αρχική τιμή που μας δώσανε, θεωρείται και αποδεικνύεται με αριθμούς ότι είναι, ακόμα και αυτή η τιμή ήταν χαμηλή. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι χαμηλή. Θέλω να πω ότι οι αιτιάσεις και τα επιχειρήματα των κράτους ότι αυτή η τιμή ήταν υψηλή δεν υφίστανται. Ο λόγος είναι ότι ο λογαριασμός, ο ΛΑΓΙΕ, ο οποίος είναι ο λογαριασμός που πληρώνονται όλοι οι ΑΠΕ, βγήκε ελληματικός. Όμως για το έλλειμμα δεν ήταν υπέτη τα οικιακά φωτοβολταϊκά που σαν παραγωγή είναι απειροελάχιστη, πολύ μικρή ελάχιστη σε σχέση με το συνολικό, με τις συνολικές ΑΠΕ της χώρας. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Γιατί σας λέω, υπήρχαν άλλο χαρακτήρα και υπήρχε διαφορετική λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.